Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Red and Green ή Green and Red, όπως θέλετε το διαβάζετε. 8η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Άλμπα Βερολίνου στο ΣΕΦ και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Ανατολού Εφές στο ΟΑΚΑ. Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός παίζει την Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή. 9 η ώρα και τα δύο παιχνίδια. Ξεκινάμε χρονικά. Πάμε ξεκινάμε τον Ολυμπιακό. Εντάξει, νομίζω όλο το ζουμί στο αποψινό μάτι του Ολυμπιακού κρύβεται στη δήλωση του Μπαρτζόκο ότι θα είναι λάθος να κοιτάξουμε τη βαθμολογία. Όχι εμείς, οι παίχτες. Ναι, είναι τελευταία η Άλμπα Βερολίνου, αλλά εγώ προσωπικά τη θεωρώ πως δεν ταιριάζει στο αγωνιστικό στυλ του Ολυμπιακού. Αυτό το run and gun παιχνίδι το οποίο της αρέσει να παίζει με τους πολλούς σουτέρ που διαθέτει, με τους πολλούς δημιουργούς που διαθέτει στο ρόστερ του ο Ρενέσες, είναι άκρος επικίνδυνο. Νομίζω ότι βασικό στοιχείο που πρέπει να κυνηγήσει ο Ολυμπιακός είναι να ελέγξει το ρυθμό. Να τρέξει, εννοείται να τρέξει, να βρει εύκολα καλάθια, αλλά να μην μπερδευτεί με το βιαστικά, άλλο γρήγορα, άλλο βιαστικά. Οπότε, αν το παιχνίδι γίνει ροντέο, η Άλμπα θα έχει μικρές ή μεγαλύτερες πιθανότητες. Κοιτάζουν καθόλου γεγονός ότι η Άλμπα έχει κερδίσει τσεσεκά. Εννοείται. Κοιτάζουν αυτό. Και να μην το κοίταζαν, να τους το λέει ο Μπαρτζόκας. Ότι κοιτάξτε να δείτε, μην την υποτιμάμε γιατί πήγαμε στη Μόσχα και νίκησαν. Εντάξει, για να κερδίσεις στη Μόσχα, μαζί σου θα χρειαστεί και ο αντίπαλος να είναι καλός, αλλά κάτι καλό θα έχεις κάνει κι εσύ. Δεν γίνεται να έχεις νικήσει την Τσεσκά 86-93, νομίζω. Δεν θυμάμαι τόσο καθόλου. Δεν γίνεται να έχει κερδίσει μέσα στη Μόσχα και να μην έχει κάνει τίποτα καλό. Κοιτάξτε. Από εκεί πέρα θα δούμε το λατρεμένο μου παίχτη, τον καλύτερο power forward τη EuroLeague τα τελευταία χρόνια. Λουξίγμα. Όχι, σπαστικά. Πολύ μπάσκετ. Λουξίγμα, έλα στον Πειραιά κάποια στιγμή. Έλα στον Πειραιά. Πολύ μπάσκετ αυτό το παιχνίδι. Πολύ μπάσκετ. Πολύ μπάσκετ. Εντάξει, έχει και γονίδι, έτσι. Πατέρα, έχει τα γονίδια. Έχει τα γονίδια. Πολύ μυαλό, τύπο είναι τρομερό. Θεωρεί ότι αυτέ οι ομάδε τύπου Άλμπα είναι περισσότερο επικίνδυνες από ότι η ΕΦΕΣ, για παράδειγμα, που έχει έρθει στο ΣΕΦ, με την έννοια του ότι ξέρεις, ότι τους έχουμε, μωρέ. 100%. Σε κατά τα ψέματα, όμως η Άλμπα είναι η θεωρητικά πιο εύκολη ομάδα που έχει εντοπίσει ο Ολυμπιακός φέτος, έτσι, μέχρι τώρα. Ναι. Είναι, το παιχνίδι είναι στο χέρι του Ολυμπιακού. Αυτό θα κρίνει. Ναι. Αν θα νικήσει, αν θα νικήσει εύκολα, αν θα χωθεί, αν θα χάσει. Εξαρτάται από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Βλέπεις κανένα άλλο έτσι, τίποτα από το παιχνίδι, παίχτες που θα ξεχωρίσουν τα λοιπά, αυτά ή όχι? Όχι, να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο Μπαρτζόκα στην απουσία του Χάρισον, πώς θα καλύψει αυτά τα 19 λεπτά δηλαδή του Αμερικανού. Τα κάλυψε στην Αγία Πετρούπολη, γιατί νωρίς τραυματίστηκε. Εντάξει, τα κάλυψε αναγκαστικά. Δεν είχε στο πλάνο του ότι θα χτυπήσει ο Χάρισον και θα τα καλύψει με τον Λαριτζάκι. Βλέπεις Λαριτζάκι? Εγώ νομίζω όχι. Όχι. Εγώ νομίζω ότι θα παίξουν όλοι ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο παραπάνω. Ο Τζένκινς, ο Μακίσικ, ο Παπ. Νομίζω έτσι θα το πάει. Σωστά. Λοιπόν, τι βλέπεις? Στο Ολυμπιακός Άλμπα. Συν 10 Ολυμπιακός. Συν 10. Όπα ρε. Εντάξει. Έχουμε κερδίσει πολλές ομάδες συν 10. Λοιπόν. Έτσι πιστεύω θα εγώ αναγκαστικά τώρα δεν θα γίνω περίγελος. Θα σπάσω τα γούρια και θα πω νίκη Ολυμπιακού και εγώ τη βλέπω. Αλλά όχι και τόσο εύκολα. Ναι. Όχι και τόσο εύκολα. Πάμε στα δικά σου. Παναθηναϊκός ΕΦΕΣ λοιπόν. Εντάξει. Θεωρώ ότι με το μάτς με τη ΣΕΚΑ είναι το δεύτερο πιο δύσκολο μάτς που έχει δώσει, θα δώσει μάλλον ο Παναθηναϊκός. Παίζει τελικά ο Λάρκιν, που μας ήταν στο παίζει, δεν παίζει, παίζει, δεν παίζει, τελικά παίζει. Και όταν έχει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός έναν Λάρκιν και έναν Μίτσιτς, όπως το αντιμετώπισε και ο Ολυμπιακός πριν από 3 εβδομάδες, τα πράγματα είναι εκ των πραγμάτων πάρα πολύ δύσκολα. Θα χρειαστεί ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια στην άμυνα, γιατί όντως γίνεται τεράστια προσπάθεια στην άμυνα, δηλαδή από την άμυνα ξεκινάει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, από εκεί βρίσκει ρυθμό, από εκεί παίρνει ψυχολογία. Από εκεί φέτος ξεκινάνε τα πάντα, κάτι το οποίο δεν είχε πέρσι ο Παναθηναϊκός και εκεί πέρα πόναγε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, περσινά ξένα στα φύλλα είναι αυτά. Θεωρώ ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο πρωτίστως ο περιορισμός του Μίτσιτς, η δημιουργία του Μίτσιτς, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός και εκτελεστής και δημιουργός.
Βέβαια, είδαμε προχθές τον Σιμώνα να φάει 40 πόντους στο τουρκικό πρωτάθλημα. Οπότε δεν ξέρω πού να το πει από αυτούς. Έχουν μια περιφέρεια φωτιά. Έχουν πάρα πολλούς παίκτες. Ναι, ναι. Είναι Λερνέιρε, βγαίνει ένας, μπαίνει ο άλλος και βάζουν. Δηλαδή δεν βάζουν, βάζουν. Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και ειδικά ο Λάρκιν τώρα που αρχίζει και προχωράει, ενσωματώνεται, παίρνει ρυθμό. Αχ, δεν έχει ρυθμό, δεν έχει ξαναπέξει. Ένα μάτσο έπεσε με Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει, όμως αρχίζει και ρολάρι σιγά σιγά. Δεν είναι ότι. Δεν είναι προπόνηση. Δεν... Έλα, ρε, στο... Ενώ δεν έπαιξε και δύο παιχνίδια στην Τουρκία που θα. Ναι, δεν ήταν στο σπίτι όμως στην Αμερική και πήγαινε. Είναι στο σπίτι στην Τουρκία. Ναι, ρε, καταλαβαίνεις το εννοώ. Έχει παίξει ένα παιχνίδι, έχει κάνει. Ναι, δεν έχει ρυθμό τώρα. Ένα μάτσο έπεσε με Ολυμπιακό. Είδαμε και τώρα μάτσο έπεσε με Ολυμπιακό, τι έκανε. Καθόρισε το μάτσο στο τέλος. Άσχετα να σκοτώσει. Δεν ήταν ο καθόρισε στο Ολυμπιακό. Άσχετα να σκοτώσει στην αρχή, στο δεύτερο ήταν καθόρισε το μάτσο. Μπάσχε τόση. Γεια σα, μιλάμε τώρα για μεγάλο μέγεθο στο Ντάρκιν. Τι το Μίτσε και όλα αυτά. Και ο Παναθυναϊκό επιστροφέ. Και ο Παναθυναϊκό επιστροφέ. Σίγουρα κάνει τεμπού το Μακ. Ένα παίξο που θα λύσει σιγά σιγά τα χέρια του Βόβορα όσον αφορά την περιφέρεια. Που μου πει πονέα εκεί ο Παναθυναϊκό. Λογικά θα δούμε τον Σάντρο ναι, μεν στον Άσο, αλλά θα απελευθερωθεί και θα μετατοπιστεί και στο 2 και στο 3 περισσότερο ενδεχομένω. Μπέντιν. Κατά βάση από αυτά, ο Μπέντλ είναι 12. Άρα, μάλλον ο Όγκουστ μόνο θα λείψει. Μάλλον ο Όγκουστ θα λείψει, αλλά αυτό το δούμε τελευταία στιγμή. Αλλά μάλλον θα απουσιάσει. Yeah. Τι άλλο, θεωρώ ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο τα rebound στο συγκεκριμένο μάτι. Για το λόγο ότι ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα τη Ευρωλίγα στο μέσο όρο το rebound, μαζί κάπου 38, κάτι μέσο όρο, ενώ η ΕΦΕΣ είναι 4 το τέλο. Με 29 κάτι τέτοια. Δηλαδή, αυτή την υπεροπλία ο Παναθηναϊκός προσθέτει να την εκμεταλλευτεί. Πόλο δε μάλλον από τη στιγμή που θα λείπει ο Ντάνστον από την πλευρά της ΕΦΕΣ, ο οποίος είναι κομβικός παίκτης όσον αφορά τη ρακέτα της. Σου έχω ερώτηση. Όταν ήρθε ο Πιέρ Τζάκσον, θα λύσει τα θέματα του Παναθηναϊκού στον Άσο. Όταν ήρθε ο Σάιξ, θα λύσει τα θέματα του Παναθηναϊκού στον Άσο. Mm-hmm. Ο Μακ πιστεύει θα τα λύσει, είναι αυτός, ή πάλι σε δύο. Γιατί πάλι δίμηνο νομίζω συμβόλαιο έγινε. Δίμηνο, ναι. Ή πάλι τα Χριστούγεννα θα ψάχνει παίχτη ο Βόβορας. Τα Χριστούγεννα αυτό το πράγμα. Δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω, θα δούμε. Το πιστεύει. Ότι είναι καλύτερο από του δύο πριν, είναι καλύτερο από του δύο πριν. Ο καλό Μακ. Ναι. Δεν έχει να παίξει μπάσκετ 7 μήνες. Ο Σάιξ δεν τον πίστευε, το θυμάμαι. Τον Τζάκσον είχε πιάσει λίγο. Έλεγα ότι κάτσε να το δούμε. Δεν είδαμε όμω για το θέμα. Δεν τον είδαμε. Ο Μακ είναι καλύτερο παίκτη. Ήταν αυτή που έπρεπε. Εντάξει, εδώ είχε και πρόβλημα και θέλει να πάει στην Αμερική. Έτσι κι αλλιώς. Ο Μακ, θεωρώ ότι όπως είπα πριν, είναι καλύτερο και από του δύο. Και από τον Σάιξ και από τον Τζάκσον. Πιο ψηλό κορμί. Θα βοηθήσει καλύτερα στην άμυνα σε σχέση με του άλλου δύο και πάλι. Έχει εμπειρίες, έχει παραστάσεις. Τώρα θα δούμε κατά πόσο θα τον επηρεάσει η εποχή των 7 μηνών που είναι εκτός και πότε θα βρει ρυθμό και πότε θα αποκτήσει χημία μαζί με τον Παναθηναϊκό κτλ. Πάντως σίγουρα θα απελευθερώσει το Βόβορα όσον αφορά τη θέση του Playmaker. Ωραία. Για να μην κουράζουμε τα εκατομμύρια του κόσμου που μας βλέπει αυτή τη στιγμή σε αυτό το βίντεο. Είσαι ταπεινός γιατί δεν έχει δει. Όχι εκατομμύρια, εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Τι βλέπεις. Στο δεύτερο του Παναθηναϊκού. Θα νικήσει ο Παναθηναϊκό. Έστω και δύσκολα θα νικήσει ο Παναθηναϊκό. Και έχει παράδοση. Για πες την παράδοση λίγο. Μου την είπες έχει, ναι, έχει να χάσει από το 2006 10 συνεχόμενες νίκες. Όχι ότι παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα, ναι. Απλά το βάζουν στο τραπέζι. Είχε χάσει το 6 με 7 στα 8 τρίποτα του Γκρέιντζερ. Το θυμάσαι. Τον Αντώνιο Γκρέιντζερ, όχι τον Τζέσον. Όχι. Ναι. Εγώ δεν ξέρω τι προλογιστά κάνω. Χίλιο, παράδοση. Πες παράδοση. 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 Λοιπόν, αυτό ήταν το Red and Green. Η Green and Red. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας. We'll be right back.